Το πρώτο μου θέμα είναι ιδιαίτερα σκληρό και δυσάρεστο. Είναι ένα βίντεο που έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας στη Βραζιλία και βλέπουμε εδώ την εμψυχρό δολοφονία ενός δημοσιογράφου, πολύ γερυπένα στη Βραζιλία. Έχει ασχοληθεί με πολύ βαριά θέματα που προκάλεσαν παραιτήσεις αξιωματούχων στη δημόσια υγεία και άλλους δημόσιους τομείς. Βλέπουμε εδώ. Εμψυχρό εκτέλεση. Έφτασε με ποδήλατο. Ναι. Τον πυροβολεί μια φορά ο δημοσιογράφος. Ακόμα στα πόδια του, πέρασε στην απέναντι πλευρά του δρόμου, σύρθηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, προσπαθώντας να σωθεί. Θα ξαναδούμε τα πλάνα με την ίδια σειρά. Βλέπετε, με ένα ποδήλατο φτάνει. Ο δημοσιογράφος μίλησε στο κινητό τηλέφωνο. Τραυματίας, διασχίζει το δρόμο. Έρποντας, προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από ένα αυτοκίνητο. Ο εκτελεστής, γιατί επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου, του ρίχνει άλλες 8 σφαίρες και φεύγει ανενόχλητος. Διαφεύγει όπως ακριβώς ήρθε. Και φυσικά με το ποδήλατο. Παραμένει ασύλληπτος. Ακίνητη, καθυλωμένη, έτσι. Τρομοκρατημένη. Τρομοκρατημένη. Όπως σου είπα, στα περασμένα χρόνια ρεπορτάζ του αποκάλυψαν μεγάλα σκάνδαλα διασπάθησης δημοσίου χρήματος και διαφθοράς στον τομέα κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Ενδεχομένως αυτός ήταν ο λόγος που μπήκε στο στόχαστρο κάποιον και δυστυχώς με αυτό το τρομερό τέλος. Βρίσκει τραγικό τέλος με συμβόλαιο εκτέλεση θανάτου, γιατί αυτό είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Για μάχημους δημοσιογράφους, συνθήκες πολέμου δεν είναι μόνο στα πεδία των μαχών, είναι και τα ρεπορτάζ αυτά που ενοχλούν αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται αυτούς που τους έχουν. Γιατί πρόκειται για πολιτικούς αυτούς που αποκάλυψαν. Με ποδήλατο τρέχει, το παίρνει κιόλας και φεύγει το ποδήλατο. Ναι. Για να το κάψει. Δεν δάμασκο φόρο, τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν αποτυπωθεί. Ωστόσο, λένε οι αρχές έχουν εξακολουθήσει άνθρωπο και κυνηγητό για τη σύλληψή του.